Γιάννης Μότσιος. Καλησπέρα σας. Πριν αρχίσω θα ήθελα να θυμηθούμε έναν μεγάλο νεκρό, τον Νίκο τον Δέντα. Αν υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία λογοτεχνών και συγγραφέων Ηπείρου, αν υπάρχουν τα ηπειρωτικά γράμματα στη σημερινή τους μορφή και αν υπάρχει αυτός ο θεσμός ο σημερινός, το οφείλουμε σε μεγάλο βαθμό, εγώ θα έλεγα σε μέγιστο βαθμό, στον Νίκο Τέντα. Και πριν περάσω στο ποίημα, θα ήθελα να συγχαρώ τον Χρήστο Δανιήλ για την απόψινή ομιλία του. Το ποίημα βασίζεται στον υποτιθέμενο διάλογο ανάμεσα σε δύο είδη της τέχνης, της ποίησης και του μαρμαρά, του τεχνίτη μαρμαρά. Έχω υπόψη μου το σπίτι μου που δεν μπορούσα να το μεταφέρω εδώ πέρα, τους στίχους, την πύλη, τη βρύση. Όταν είδε το σπίτι του σκυλιού η κόρη μου, λέει: «Γιώργο, δεν φτιάχνεις και για μένα ένα τέτοιο δωμάτιο?» Και κάποιος ονόμασε τις στήλες που έχει φτιάξει στη βρύση, θυμίζουν, λέει, κνωσό. Της πέτρας τα καμώματα, στο Γιώργο Νάνο. Η τύχη μας αντάμωσε σαν επανάληπτο, σόμορφο σταυροδρόμι. Τα μυστικά της πέτρας, τα τσακίσματα θέλω να πω, και τα κουστούρια της όλα, τα ξέρεις με το παραπάνω. Ξέρεις εσύ πότε θα σου καθίσει βολικά προσβλέποντας την ομορφιά και πότε τα νάζια της θα σου κάμει. Την παίρνεις την παλάμη σου, την πλατιά από όλες τις τη γερνάς μεριές για να βρεις τη ζητούμενη την όψη. Αδράζεις το σφυρί και τη πετάς τα παραπάνω λύπη, χωρίς εδώ και δίχως λύπη. Τις σάρκες τις πετάς που κρέμονται εδώ και εκεί περίσσια, και αφού στις ομορφιάς το δρόμο τη φέρεις, τη βάζεις τη λαλούμενη τη θέση, τη μοναδική, ώστε με τις λοιπές σε κάλος και σε γνώση να ταιριάξει. Τον τετελειωμένον αθάνατον μαστόρον μαθητής και δάσκαλος των ζωντανών τρανός, πήγες πιο κύθεση και πιο ανοιχτά στις πέτρας τη μεγάλη τέχνη, αφήνοντας τα χνάρια σου στην ιστορία του δικού μας τόπου. Ανθρώπου μάτι θα τυράει και με σεβδάθα να στενάζει ότι θα χαίρεται τις τόσες ομορφιές της πέτρας και της τέχνης της δικής σου. Μοναδικός και ο δρόμος από το απαρατήρητο της άμορφης μορφής που η φύση της έχει δώσει, φύση και θέση μάστορης της τέχνης σου εσύ, ψηλά, πολύ ψηλά την ανεβάζεις σε σκαλοπάτια κλίμακας που τελειωμού δεν έχει. Και εκεί τον άνθρωπο τραβάς από το χέρι, τον άνθρωπο θεατή, τον άνθρωπο τεχνίτη και μάστορη τρανό. Ότι στην πέτρα δίνεις εσύ την πανανθρώπινη λαλιά της τέχνης. Και αυτή μέρα τη μέρα και χρόνο με το χρόνο ξανανιώνει στο διάβα της σπάζοντας τα όρια του θανάτου. Με τις ψυχής της ομορφιές δίνεις την πέτρα αένα η ζωή και νιώτη, δροσερή, πανθίζει μέρα με τη μέρα όλο και πιο πολύ. Μαζί θα βγούμε σε βριζοχώραφα καρπερά, με κοφτερά δερπάνια στο χέρι, καρπό για το λειψό ψωμί να μαζέψουμε, για τους μιέχοντες ψωμί, της τέχνης σου κι εγώ και ζηλωτής, της τόσης ομορφιάς που συναρμολογείς με όνειρο, με πετάγματα και με γνώση. Ιστερόγραφο. Να κάπως έτσι, Γιώργο, τεχνίτη και αδερφέ, μοχθώ κι εγώ, χωρίς σφυρί, τη μνήμη μου ανηλαιώς σφυροκοπώ και πίδακας πετιέται ο στίχος. Ο τείχος δένεται με τείχο κι έτσι της ποίησής μου το τσαρδί σκαρώνω σαν πως από το πουθενά. Αλήθεια, της τέχνης το παλάτι που να βρω,
ότι το άτιτο έχω, το δρόμο δεν μπορώ να βρω. Σε πράσινα βαΐρια πυλαλώ, της μυστικής πηγής τον άμα δεν το βρίσκω. Σκύβω τα αυτή μου μέσα μου και τι θα ρίσω ακούω, φωνές που με θερμοπαρακαλούν, τραγούδι να τις φτιάξω.